Και εδώ μαζί μας κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, εκ μέρους του ΔΥΚΟ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο κύριος Μιχάλης Σοφοκλέους, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε, καλώς ήρθατε. Και στη Λεμεσό, στο στούτι μας εκεί μαζί μας, ο κύριος Σιζόπουλος. Κύριε Σιζόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση από όλους για την καθυστέρηση την 20λεπτή. Κύριε Σιζόπουλε, ξεκινούμε μαζί σας. Ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου διακαναλική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπήρξε έκφραση προβληματισμού, ανησυχίας, ενδεχομένως και διαφωνία από πλευράς της ΕΔΕΚ. Τι σας ενοχλεί ή τι σας προβληματίζει, κύριε Σιζόπουλε? Κύριε Ποταμπίδη, νομίζω αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι χωρίς να υποβαθμίζουμε την αξία, τη σημασία των επαφών που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι τα όποια αποτελέσματα αυτών των επαφών είναι κάτι που θα διαφανούν στο μέλλον. Άρα η σημασία και η αξία του στην ουσία θα κριθεί από το αποτέλεσμα που θα προκύψει αναφορικά με τα όσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον έφτιαξε και έχουν σχέση μαζί με τον Κυπριακό. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πραγματικά διαρωτάμε τι το καινούργιο πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στη συνέντευξή του. Δημοσιογραφικά εσείς αντιληφθήκατε να έχει κάτι το νέο, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο δεν μεταδόθηκε στην ανταποκρίση από τη Νέα Υόρκη, κάτι που δεν μεταδόθηκε από τις δηλώσεις είτε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είτε του κυβερνητικού εκπροσώπου? Εκτιμούμε λοιπόν ότι περισσότερο ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα η χθεσινή συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, απλά και μόνο για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν αφενός μεν σε σχέση με την πρότασή του για τις συναντήσεις των διαπραγματευτών με την Άγκυρα και με την Αθήνα, και ενδεχομένως και μια προσπάθεια να διασκεδάσει λίγο το αρνητικό κλίμα το οποίο υπάρχει εν ώψη της οικονομικής κρίσης αλλά και των μέτρων της κυβέρνησης. Διερωτώ με τι περισσότερο έδωσε, λέτε. Θα μπορούσε να σας αντιτείνει κάποιος δύο πράγματα. Η ενημέρωση των πολιτών και όχι μόνο των ηγεσιών των κομμάτων. Και δεύτερο, έδωσε και μια απάντηση σε μια ερώτηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι προετοιμάζω το έδαφος στην κοινωνία. Όταν μιλώ τώρα και κάνω συνέντευξη τύπου αυτό, τον πράττω, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προφανώς αναφερόμενος στις παροτρύνσεις από πλευράς και Ηνωμένων Εθνών και άλλων, να υπάρξει ένα κατάλληλο κλίμα για να μπορέσει η διαδικασία να προχωρήσει. Οι πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί από τα όσα λήφθηκαν από την Νέα Υόρκη? Από τις δηλώσεις του Προέδρου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, από τις παρεμβάσεις που έγιναν, από τις πληροφορίες οι οποίες μεταφέρθηκαν? Δόξα σε Θεός, είχαμε συνεχόμενη πληροφορία από την Νέα Υόρκη για τα όσα έγιναν. Μπάση περιπτώσει, η ουσία είναι άλλη. Αυτή τη στιγμή αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι η πρόταση του Προέδρου για την Τραμερή. Και εδώ ακριβώς τίθενται δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο σοβαρό ζήτημα. Την πρόταση του Πρόεδρου για την Τετραμερή. Συγγνώμη, για την επαφή των διαπραγματευτών με την Άγκυρα και την. Που στην ουσία αποτελεί, και ευχόμαστε να ερευνηθούμε, ένα προπομπό για την Τετραμερή. Στην ουσία είναι δύο τα σημεία τα οποία πρέπει να θίξουμε. Το πρώτο είναι το διαδικαστικό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχώς προβάλλει το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρχει συλλογικότητα στη διαχείριση του Κυπριακού. Και είπαμε ναι, να υπάρχει συλλογικότητα. Διαπιστώνουμε όμως ότι είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιάνει εξαπίνη στα πολιτικά κόμματα με ενέργειες, προτάσεις του, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Χωρίς να ενημερώνεται προηγουμένως η πολιτική ηγεσία, χωρίς να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων. Δεν πρόκειται να στερήσουμε ποτέ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις και να ενεργεί. Αλλά από την ώρα που προβάλλει ως επιχείρημα τη συλλογικότητα και έγινε μια καραμέλα τελευταία η συλλογικότητα. Πρέπει να την τηρεί και όχι στη συλλογικότητα. Την τήρησε, δεν την τήρησε. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο είναι επί της ουσίας. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η πρόταση στην ουσία, ενώ τα όποια θετικά είναι αμφίβολα και αναμένουμε να τα δούμε, αν θα τα δούμε, που δεν πρόκειται, ήδη φαίνονται, τα αρνητικά είναι επιβεβαιωμένα. Να υπενθυμίσω ότι η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση η οποία η Τουρκία έχει κάνει από το 1963, που προσπαθεί να παραγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κοινότητες ισότιμες, με τις οποίες έχει διάλογο για την επίλυση του Κυπριακού. Από την άλλη πλευρά, αυτό εμείς σήμερα το επιβεβαιώνουμε, ανησυχούμε ιδιαίτερα και είσαστε εσείς, αυτό από τις μάρτυρες, τα όσα είπε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της εκπομπής σας. Όταν το ρωτήσατε, καλά, τι θα συζητήσει ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής στην Αθήνα, και έκανε απάντηση. Θα πάει μια, θα πάει δύο, θα πάει τρεις φορές, δεν θα συζητήσει τίποτα, θα πήγει. Μα αυτός είναι τρόπος αντιμετώπισης τέτοιου ζητήματος? Αυτή είναι η λογική πάνω στην οποία κάνουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες διακυβεύουν την προοπτική του Κυπριακού.
Και ένα τελευταίο σημείο, ολοκληρώνουμε αυτό. Παρακαλώ. Μέχρι σήμερα το Κυπριακό δεν ήταν θέμα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέμα εθνοκάθαρσης και όλων των υπολείπων και επικισμού. Αυτή την ευθύνη να το διαχειριστεί την έχει η ελληνοκυπριακή κοινότητα ή η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Παραμερίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την υποβαθμίζουμε στην ουσία και βάζουμε μπροστά την ελληνοκυπριακή κοινότητα να το διαπραγματευτεί. Τι έπρεπε να γίνει, κύριε Σιζόπουλε, να υπάρξει αυτό... διαπραγματευτής που να διαπραγματεύεται με τους Τουρκοκυπρίους ορισμένες πτυχές και τις υπόλοιπες την Κυπριακή Δημοκρατία με την Τουρκία. Αυτή είναι η λύση. Ακριβώς. Και αν η Τουρκία αρνόταν να προσέλθει στον διάλογο, τότε η δική μας η πλευρά θα έπρεπε να επιμείνει και να προωθήσει την ιδέα της διεθνούς διάσκεψης για να συζητήσει τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Το κόμμα το δικό σας είναι ικανοποιημένο από τα όσα έχετε ακούσει, ενημερωθεί και δει. Σίγουρα υπάρχει ένα θετικό σημείο με το οποίο συμφωνούμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι με αυτήν την προσπάθεια, με αυτήν την πρόταση, την εισήγηση, θα αναπτυχθεί και θα ανοίξει ένας νέος διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία που δεν υπήρχε προηγουμένως. Αυτό είναι γεγονός και το συμφωνούμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μια βασική επιδίωξη είναι να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντί μας. Έναν τρόπο φυσικά που δεν θα υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ανησυχίες όμως και ο προβληματισμός παραμένουν, κύριε Ποταμίδη, και οφείλουμε να παραθέτουμε αυτούς τους προβληματισμούς, γιατί είναι αμφίβολο κατά πόσον αυτό το θετικό θα φέρει τα επιλεγόμενα αποτελέσματα. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, είναι αμφίβολο κατά πόσον ο διαπραγματευτής μας, για παράδειγμα, θα δει κάποιον στην Άγκυρα σε έναν αρκετά υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να έχει επιρροή ή να δικαιούται να συζητήσει ζητήματα που αφορούν ακριβώς σημαντικές πτυχές του Κυπριακού. Αν δεν είναι να δει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, για παράδειγμα, ποιο θα δει. Γιατί πολλοί φοβούμε ότι θα μας υποβαθμίσουν, παραπέμπουν μας το δικό μας διαπραγματευτή στον τρίτα και β' λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δεν θα έχει την ευχαίρεια να συζητήσει. Τώρα, επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, διότι εξ όσων ενθυμούμε και παρακαλώ. Όποιον από σας αντέθει αμυγανό με διορθώσει, η Αθήνα, έχει, η ελληνική κυβέρνηση, έχει ανακοινώσει ότι συνομιλητής του κυρίου Ερτούκ θα είναι ένας διπλωμάτης, δεν είναι. Ακριβώς αυτό λέω. Με αυτό δεδομένο αναμένει κάποιος ότι θα δει τον κύριο Νταβούτογλου. Αυτό λέω. Όχι, λέω ότι από τη στιγμή που η διαδικασία είναι σε εκείνον το επίπεδο, ρωτούμε εγώ τι θα συζητήσουμε. Μάλιστα. Θα έχει την ευχαίρεια ο διπλωμάτης να συζητήσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με τους έπικους, με το εδαφικό, με το στράτευμα, με το στρατό κατοχής. Πιστεύω πως όχι. Άρα θα είναι μια αναποτελεσματική διαδικασία. Δεύτερον, έχει διελεχθεί. Εμείς ξέρουμε τι θα πάμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Όλα αυτά που έχω πει. Ασφάλεια, έπικους, εδαφικών και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τουρκοκύπριος όμως τι θα πάει να συζητήσει με την Ελλάδα. Πώς γίνεται να εξισώνεται με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα που είναι απλά μια εγκύτρια δύναμη, με την Τουρκία που είναι μια κατοχική δύναμη. Και το τρίτο σημείο που ήρει ακριβώς μια ακόμη προβληματική πτυχή αυτής της πρότασης είναι το ζήτημα της τετραμερούς. Που σίγουρα αυτή η διαδικασία δεν είναι τετραμερής με την αυστηρή έννοια, όμως ενισχύει το επιχείρημα της Τουρκίας. Το επιχείρημα θα μπορούσε να ήταν ότι δεν είναι τετραμερής διάσκεψη, αλλά ενδεχομένως είναι τετραμερής διαβούλευση. Ναι, αυτό θα είναι το επιχείρημα της Τουρκίας που θα έρθει να μας πει σε επόμενο στάδιο ότι αφού βρεθόμαστε όλοι μαζί ξεχωριστά, τι πειράζει να βρεθούμε μαζί. Το κίνδυνο είναι ακριβώς ο γνωστός που λέμε. Σε τέτοια περίπτωση, είτε θα αναγκαστεί να υποβαθμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε κοινότητα, είτε θα αναγκαστούμε να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος ως κράτος για να πάμε σε μια τετραμερή. Με τους όρους που θέτει η Τουρκία. Επομένως, αυτός ο προβληματισμός παραμένει, είναι ακόμα ένας. Θα είναι αυτή η διαδικασία μέσα στην, κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, μέσα στα πλαίσια των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα ακόμα. Και τελειώνω ακριβώς στην παρατήρηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σα διακόπτω συχνά, σα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Φυσικά, ναι. Μα γι' αυτό θέλουμε και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ναι. Υπονοείται το εξής. Ότι όταν γίνονται συνομιλίες ή γίνονται συνομιλίες μεταξύ των αρχηγών των δύο κοινοτήτων, στην περίπτωση μας... Ήταν στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ τώρα ο κύριος Μαυρογιάννης όταν θα βλέπει ή ο κύριος Ερτούκ θα βλέπει αντίστοιχα,
δεν θα έχουμε ενωμένο έθνη και άρα εδώ διαφοροποιείται η διαδικασία. Αυτό λέτε. Δεν υπάρχει, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Μια ασάφεια. Ολοκληρώστε για το σημείο, παρακαλώ. Αυτή είναι την πτυχή της διαδικασίας. Και σίγουρα συμφωνούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Αλλά δεν θεωρώ ότι η προετοιμασία αφορά την προετοιμασία της δικής μας κοινής γνώμης. Το πρόβλημα είναι η υποφκία. Η προετοιμασία πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες συμφωνίας, τουλάχιστον διαδικαστικής συμφωνίας, για να συζητήσουμε πάνω σε μια νέα βάση το Κυπριακό. Γιατί αυτή είναι η προεκλογική δέσμευση του κ. Αναστασιάδη. Ότι θα επιδιώξει να αποσύρει τις γενναιόδωρες προσφορές του κ. Χριστόφια, ότι θα επιδιώξει να καταλήξουμε σε μια νέα βάση διαπραγματεύσεων και δεν θα διαπραγματευτούμε από εκεί που έμεινε ο κ. Χριστόφιας και σίγουρα δεν θα διαπραγματευτούμε το σχέδιο Ντάουνερ, δεν θα διαπραγματευτούμε το σχέδιο Νανάν. Άρα εκεί είναι που πρέπει να στοχεύει η προετοιμασία και όχι στην προετοιμασία της κοινής γνώμης για να δεχθούμε κάτι το διαφορετικό. Έχουμε κοντά σας, κύριε Στεφάνου. Μας δημιουργήθηκε η εικόνα, ακούγοντας το πρωί τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος σας στο τρίτο πρόγραμμα στο πρωινό δρομολόγιο, ότι το ΑΚΕΛ αυξάνει, αν θέλετε, τους τόνους της διαφωνίας. Ήταν αρκετά έντονος ο κ. Κυπριανού και μάλιστα αναφέρθηκε σε ένα διάλογο που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο για να δώσει ένα δείγμα της ανησυχίας του, όπου ερώτησε ο κύριος Κυπριανού τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον φράση εξελικτική. Έλαβε μία απάντηση από τον Πρόεδρο ότι εννοούσε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρενέβη, λέει ο κύριος Κυπριανού, ο Υπουργός των Εξωτερικών, και είπε ότι, ξέρετε, αυτό είναι σωστό, ίσως σωστότερο από κάτι άλλο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ισχύει η θέση του Προέδρου, αυτά πάντα κατά τον κύριο Κυπριανού. Είναι αλήθεια είναι ότι λίγες φορές ακούμε πρώτον τόσο έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα και δεύτερον και περιστατικά από μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πλησιάσει στο διατάφτα. Αργά ή γρήγορα οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν. Άρα χρειάζεται όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δύο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν προβαίνει σε δηλώσεις και τοποθετήσεις να μην αφήνουμε οτιδήποτε το οποίο μπορεί ενδεχομένως να παρερμηνευτεί. Το ένα είναι το θέμα της εξελικτικής πορείας. Είναι γνωστή η θέση που διαχρονικά εκφράζει η τουρκική πλευρά ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που μπορεί να είναι και συμφωνία καλής γειτονίας και εξελικτικά μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα διαφορετικό σχήμα. Και τέτοιες απόψεις διατυπώθηκαν και αλλού, όχι μόνο από μέρους της τουρκικής πλευράς. Έχω την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος μιλούσε για εξελικτική διαδικασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ουσία με εξέλιξη. Ενώ η τουρκική πλευρά μιλά για εξελικτική πορεία της λύσης συνολικά. Ωραία. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, αυτό που μετά λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι εννοούσε την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη λύση από ενιαίο δικοινοτικό κράτος σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που είναι με βάση και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο στόχος για την λύση του Κυπριακού, αυτό να λέγεται ευθαρσός και να μην αφήνονται τα όποια περιθώρια για παραμηνία. Δηλαδή μας ακούν και ξένοι. Δεύτερον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφερθεί στη δημοσιογραφική του διάσκεψη που είχε δώσει μετά από την προσφώνησή του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το θέμα με το ηλεκτροσόκ. Εδώ έχω ακούσει την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, διάφορες εκδοχές από στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού και από την ίδια την κυβέρνηση για το τι εννοούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο διατάφτα που βρισκόμαστε, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ούτε να ωραιοποιούμε εικόνες, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης να ωραιοποιηθούν εικόνες, ούτε ασφαλώς να δαιμονοποιούνται εικόνες. Στο Κυπριακό πάντοτε υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα από τις δεδομένες συγκυρίες και μέσα από τα δεδομένα που εξελίσσονται στην περιοχή μας και στον κόσμο. Από την άλλη υπάρχουν και κίνδυνοι. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναμένουμε την παρέλευση του χρόνου πότε η Τουρκία θα αλλάξει στάση ή πότε θα θεωρήσουμε ότι τώρα είναι η ώρα. Οφείλουμε να δρούμε με πρωτοβουλίες για να βοηθούμε έτσι ώστε να διαμορφώνονται συνθήκες για να κινηθούμε προς τα μπροστά. Άρα δεν είμαστε εναντίον της λήψης πρωτοβουλειών. Φτάνει βέβαια πάντοτε να επιμετρούμε τους κινδύνους που υπάρχουν για να μπορούμε
να τους αντιμετωπίσουν. Εδώ έχουμε μια παρατήρηση την οποία διατυπώσαμε χθες στο Εθνικό Συμβούλιο που αφορά το ζήτημα της συλλογικότητας και της διαβούλευσης. Έγιναν κινήσεις από μέρους της κυβέρνησης που ανεξαρτήτως περιεχομένου και παρατηρήσεων που μπορεί να έχουμε, γιατί έχουμε κάποιες παρατηρήσεις, είναι γεγονός ότι αυτές έπιαζαν έτσι λίγο εξαφήνεις την πολιτική ηγεσία. Ακόμα και το θέμα των αμοιβαίων συναντήσεων μεταξύ του Ελληνοκύπριου συνομιλητή και του Τουρκοκύπριου συνομιλητή, αντίστοιχα με την Ελλάδα και την Τουρκία, παρότι η κυβέρνηση λέει ότι είναι διακηρυγμένη η θέση του Προέδρου, την είπε και προεκλογικά και μετεκλογικά, ότι θα επιδιώξει να εμπλέξει την Τουρκία και να κάνει απευθείας διάλογο, αυτό όμως, αυτή τη μορφή, κανείς δεν την γνωρίζει. Τουλάχιστον το ΑΚΕΛ δεν την γνωρίζει. Έχουμε παρατηρήσεις. Θα κρίνουμε και θα κριθεί αυτό το νέο διαπραγματευτικό στοιχείο από το ίδιο το αποτέλεσμα. Όμως. Θα επιτρέψετε μου, κύριε Στεφάνου, διότι νομίζω το είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, αυτό το λέτε και εσείς, ότι δεν είμαι σίγουρος, ο κ. Σουζόπουλος, ότι θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Είναι υπεύθυνη αυτή η πολιτική στάση να ενεργούμε σε εθνικά θέματα και να μην λαμβάνουμε, είστε και μαρξιστής εσείς, ότι παίρνονται αποφάσεις. Εκτιμούμε τον καιρό που με βάση τις συνθήκες παίρνονται αποφάσεις. Ευχαριστώ για την ιδιότητα μου, μου έχετε δώσει. Τώρα παίρνουμε την απόφαση. Θα περιμένουμε και αν μας ζήσει καλά, θα πούμε καλά. Κάναμε όχι, δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι για να μην πούμε τώρα σε μια τέρμονη συζήτηση εν ώψη τη κινητικότητα που υπάρχει, να επικεντρωθούμε στο στοιχείο εκείνο και στις προσπάθειες εκείνες για να μην προχωρήσει το θέμα προς την κατεύθυνση που όλοι λέμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Γιατί ένα είναι να λέμε ότι ναι, υπάρχει κίνδυνο να πάμε σε τετραμερή, άλλο είναι να αναλάβεις πρωτοβουλίες αφού έχει ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Δεν μπορεί τώρα να κάνουμε πίσω, διότι θα φανούμε ανακόλουθη. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και εδώ έχουμε απόψεις εμείς για το πόσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Και επειδή είμαστε στο διατάφτα και έχω πει ότι το διατάφτα δεν αντέχει ούτε σε ωρεοποιήσεις ούτε σε δαιμονοποιήσεις. Χρειάζεται εμείς να έχουμε σαφέστατη διαμορφωμένη θέση για το τι σημαίνει καλή προετοιμασία. Η καλή προετοιμασία δεν είναι μια γενική και αόριστη τοποθέτηση, έχει όνομα και περιεχόμενο. Πρώτον, κατά την άποψή μας, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια έτσι ώστε όταν μπούμε στη διαπραγματεύση να είναι ξεκάθαρη η βάση πάνω στην οποία διαπραγματευόμαστε. Και εδώ, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν τα δύο κοινά ανακοινοθέντα. Γιατί? Διότι διαμορφώνουν την βάση λύσης. Η τουρκική, η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει συμφωνήσει σε αυτά, άρα δεν μπορεί να κάνει πίσω. Και η όποια προσπάθεια να το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα να στηριχθεί πάνω σε αυτό το ανακοινοθέντα. Να μην καταλάβουμε. Το δεύτερο. Μείνετε μέχρι εδώ και αν προσθέσετε να φέρετε μετά στη δεύτερη. Να πω ακόμα κάτι για να έχει και ο κύριος Σοφοκλήρος μετά, πολύ πολύ σύντομα. Το δεύτερο που θα πρέπει να κάνουμε, γιατί μας το ζητά ο διεθνής παράγοντας, είναι να τοποθετηθούμε αναφορικά με το πώς προχωρούμε. Θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, θα ξεκινήσουμε από αλλού, θα ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε απομείνει όταν η τουρκοκυπριακή πλευρά στο τέλος του Μάρτη διέκοψε τις διαπραγματεύσεις. Εμείς λέμε το εξής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως νέος πρόεδρος και ως νέος ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έχει τη δυνατότητα να πει ότι αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Εγώ θέλω να κάνω αυτό και εκείνο. Να το κάνει όμως, να το διαβουλευτούμε, να μετρήσουμε τι σημαίνει αυτό για την ελληνοκυπριακή πλευρά, για να ξέρουμε πού προχωρούμε. Αν είναι γενικό και αόριστο, τότε θα επιτρέψουμε τον κύριο Έρωβλου να κάνει παιχνίδια τακτικής όπως έκανε στη Νέα Υόρκη, που ενώ συλλήβδη να απορρίψει τα πάντα, ήρθε στη Νέα Υόρκη και είπε ότι εγώ θέλω να συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε απομείνει. Ακούγοντας τη θέση τη δική μας τη πλευρά. Κύριε Σοφοκλήρου, σας ακούμε, έχετε ακούσει αρκετά πράγματα. Θα ήθελα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ και τη μαρξιστική θεωρία έτσι για να... Το γεγονός, κύριε Ποταμίτη, είναι και είναι ευχαριστώ το ότι η θεσμή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου εκτόνωσε κάποιες αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί στην αρχή, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, δεν στεριζόντουσαν σε πραγματική βάση. Οι ανησυχίες όλες που εκφράζονται από όλα τα κόμματα είναι υπαρκτές. Το θέμα είναι σε κάθε πρωτοβουλία που παίρνει στο Κυπριακό υπάρχουν κέρδη και πιθανή κίνδυνη. Πρέπει να αξιοποιούμε τα κέρδη και να εκμεταλλεύσουμε τους κινδύνους. Και πιστεύω ότι στη σωρία πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει η κυβέρνηση από την ημέρα της εκλογής της, αλλά πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα,
το ισοζύγιο των κερδών της δικής μας πλευράς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί? Πρώτα απ' όλα έχουμε ξανά κινητικότητα στο Κυπριακό. Επειδή πολλές, δεν ακούστηκε σήμερα εδώ, αλλά πολλές φορές μας φοσβίζει το ενδιαφέρον των ξένων για το Κυπριακό, χωρίς ενδιαφέρον του διεθνούς παράγοντα, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, διότι καταρχήν δεν θα μπορεί κανείς να πιέσει, δεν θα έχει κανείς διάθεση να πιέσει την Τουρκία να προβεί οποιοδήποτε βήμα στο Κυπριακό. Η Κύπρος, και αυτό φαίνεται, φαίνεται και από τις συναντήσεις του Προέδρου και από τις δηλώσεις των ξένων κυβερνήσεων και γενικά από την ατμόσφαιρα που επικρατεί, επαναχτά σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής το κύρος και την αξιοπιστία της, την οποία δυστυχώς είχε χάσει. Δεν ήμασταν τον τελευταίο καιρό κράτος με ξεκάθαρη κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική, ούτε και ένας αξιόπιστος Ευρωπαίος εταίρος στην περιοχή. Σήμερα με αυτά που συμβαίνουν με την Αραβική Άνοιξη, με αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, με τις σχέσεις μας που ενδυναμώνονται και αναπτύσσονται ακόμα καλύτερα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με την εμπλοκή της Ευρώπης που προσπαθούμε να επιτύχουμε στη διαδικασία του Κυπριακού, αλλά και την αποτυχία του δόγματος Νταβούτογλου για να καταστεί η Τουρκία ο αρχηγός, ας πούμε, του αραβικού κόσμου, δημιουργούνται νέες συνθήκες. Έχουμε λάβει πρωτοβουλίες όπως την προετοιμασία του εδάφους για να ενταχθούμε στο συνεταιρισμό για την ειρήνη. Έχουμε λάβει πρωτοβουλίες και το ηλεκτροσόκ είναι αυτό, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη. Είναι η αμόχωστος το ηλεκτροσόκ. Είναι μια πραγματική ουσιαστική κίνηση από πλευράς της Τουρκίας και από πλευράς δικής μας με το άνοιγμα του λιμανιού της Αμοχώστου, που θα δημιουργήσει το περιβάλλον εμπιστοσύνης εκείνο που θα κάνει τον κόσμο και από τις δύο κοινότητες να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος και λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Ότι μπορούν να ζήσουν μαζί, να λειτουργήσουν μαζί, να αναπτυχθούν μαζί, ότι θα είναι προς το αμοιβαίο όφελος μια επανένωση του Κυπριακού, μια επανένωση της Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές συζητάμε, λες και ο ένας πρέπει να επιβληθεί του άλλου. Το Κυπριακό, κύριε Ποταμίτη, πρέπει να γίνει πρόβλημα αμοιβαίου ωφέλους, όπου μπορούν και οι δύο κοινότητες, αλλά και οι γύρω χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, και οι γύρω χώρες να κερδίσουν από μια λύση του Κυπριακού. Όλοι μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να πείσουμε. Η ιστορία με τον διαπραγματευτή έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα που για 40 χρόνια έχει η δική μας πλευρά. Να συνομιλήσει απευθείας με την Τουρκία. Ακούσαμε προσοχή για παράδειγμα όσο είπε ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως. Ναι, έχει σημασία με ποιον θα συζητούμε. Αλλά παραπάνω σημασία έχει ότι αυτό που θα απαντά οποιοδήποτε συζητούμε θα είναι η θέση της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέπεται πια στην Τουρκία να κρύβεται πίσω από την Τουρκοκύπριο, είτε ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, είτε διαπραγματευτή, και να λέει, όπως έκανε μέχρι τώρα, εγώ προσπαθώ και κάνω ό,τι μπορώ να τα βρουν και εγώ θα κάνω το δικό μου μέρος. Κρυβόταν η Τουρκία πίσω από τους Τουρκοκυπρίους. Έλεγε να τα βρουν μεταξύ τους και εγώ είμαι εδώ. Και δεν είχε ποτέ να δώσει απαντήσεις ουσιαστικές πάνω στα βασικά προβλήματα του εθνικού μας θέματος. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα που ρώτησα και στον κύριο Παπαδόπουλο πριν, ή στον κύριο Σουζόπουλο από την εντύπωση. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι γενικά μπορεί να πει κάποιος ότι θα γίνεται μια τετραμερής διαβούλευση. Και θα έρχεται η Τουρκία και θα πει ότι για να γίνει υπάρξει μια κατάληξη, γιατί δεν βρισκόμαστε όλοι μαζί να τα λύσουμε, πρέπει να είναι ο ένας με τον Α, με τον Β, τον Δ, με τον Γ, να βρεθούμε όλοι μαζί, αφού έτσι κι αλλιώς συζητούμε, να το λύσουμε. Αν φτάσουμε, κύριε Ποταμίτη, στο σημείο της κατάληξης, θα δούμε και τον τρόπο που θα καταλήξουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, και έχει δίκιο ο κύριος Στεφάνου, είναι να συμφωνήσουμε για ποιο πράγμα συζητούμε. Και όταν λέει ο Πρόεδρος για την ουσιαστική προετοιμασία, το πρώτο θέμα που θέτει, και γίνεται αποδεκτό διεθνώς, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το πρώτο θέμα που θέτει είναι πράγματι να συμφωνήσουμε ότι συζητάμε για να καταλήξουμε σε αυτό το πράγμα. Μα ο κ. Στεφάνου λέει ότι στη βάση να πάρουμε τα δύο κοινά ανακοινωθέντα. Είναι μια μέθοδος αυτή που λέει ο κ. Δεν διαφωνούμε επί της ουσίας. Αυτό που λέει ο κ. Στεφάνου είναι μια μέθοδος για να γίνει αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας όμως συμφωνούμε.
να συμφωνήσουμε με την άλλη πλευρά. Δεν έχει σημασία να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Μεταξύ μας συμφωνούμε στο τι επιδιώξει. Τα λόγια τουλάχιστον. Ενώ στο εσωτερικό μέτωπο, όχι μεταξύ των. Εντάξει. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν περιπτώσεις που έχουν συμφωνήσει για το Κυπριακό και χρειάζεται σήμερα ξανά να γίνει αυτό το πράγμα. Για να γλιτώσουμε, αν θέλετε, και πάρα πολλές φιλονικίες που δεν υπάρχει λόγος να γίνονται. Πολλές φορές υπάρχει αντιπαράθεση στο Κυπριακό χωρίς να υπάρχει λόγος. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να συζητούμε αν ήταν επικοινωνιακό ή όχι η δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος ένιωθε την ανάγκη να ενημερώσει ο ίδιος τον Κυπριακό λαό και όχι τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη και το έκανε. Δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτό για να πρέπει να το συζητούμε σαν θέμα. Ή δεν πρέπει να μας απασχολεί, θεωρώ, το τι θα συζητήσει ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής στο ελληνικό Υπουργείο. Έθεσε θέμα ο κ. Παπαδόπουλος ότι αυτές οι συναντήσεις διαφοροποιούνται ως προς το ότι δεν θα βρίσκεται εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών και ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Γίνονται κάποια πράγματα. Ό,τι συμβαίνει είναι στο πλαίσιο, είναι μηχανισμοί που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του διαλόγου που γίνεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Του διαλόγου που πραγματοποιούσαμε και πριν και θα πραγματοποιήσουμε μόλις προετοιμαστεί το έδαφος και τώρα. Ό,τι γίνεται είναι σε αυτό το πλαίσιο. Είναι στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς ζητάμε αυτός ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, να μην συζητούμε απλά για να συζητούμε. Αυτός ο διάλογος να ενισχυθεί με πρωτοβουλίες όπως αυτή της αμοχώς του. Αυτός ο διάλογος να έχει ως μέρος του την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να λύσουμε μια σειρά από διαδικαστικά προβλήματα που έχει φανεί στη διαπραγμάτευση των τελευταίων χρόνων. Ότι τα έχει λύσει ο χρόνος και εμείς συζητάμε για αυτά. Όπως για παράδειγμα να έχουμε παραστήματα των κεντρικών τραπεζών στα δύο ομόσπονδα κρατήδια. Αυτά είναι θέματα ανύπαρκτα. Που καθόμαστε και συζητάμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Καλώς. Πάμε στον κύριο Σιζόπουλο για μια τελευταία τοποθέτηση. Ένα λεπτό, κύριε Σιζόπουλο, και σας αποδεσμεύουμε. Κύριε Κονταμίδη, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η κυβερνητική πλευρά συστηματικά αποφεύγει να τοποθετηθεί γιατί δεν ενημερώθηκε η πολιτική ηγεσία για αυτή την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της συλλογικότητας που λέγει ρίση. Ένα δεύτερο σημείο. Η κυβερνητική πλευρά. Επιτρέψτε μας, διότι μετά θα σας χάσουμε. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε. Εξ όσων γνωρίζω, στο Εθνικό Συμβούλιο αναφέρθηκε η προσπάθεια του Προέδρου για να καταφέρουμε επιτέλους να εμπλακεί η Τουρκία στο διάλογο. Να απαντά η Τουρκία στο διάλογο. Δεν είμαι μέρος του Εθνικού Συμβουλίου να ξέρω ακριβώς τι έχει ληχθεί. Έχει αναφερθεί και ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως. Αλλά εάν το πρόβλημα από όλα αυτά που συμβαίνουν είναι το διαδικαστικό. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να λυθεί. Επί της ουσίας να δούμε τι γίνεται. Και επί της ουσίας, κύριε Κονταμίδη, να μην το αφαιρέσουμε τον λόγο. Θα έχει να απαντήσει ίσως και ο κύριος Σιζόπουλος. Επί της ουσίας, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι εκεί που είχαμε εμείς να δίνουμε απαντήσεις για το τι θα κάνουμε για να λυθεί το Κυπριακό, αυτή τη στιγμή έχουμε φύγει από την άμυνα και έχουμε βγει στην επίθεση. Η Τουρκία πρέπει να απαντήσει. Θα ανταποκριθεί στην πρόταση για την αμόχωση. Θα ανταποκριθεί σε όλα αυτά που εμείς θέτουμε στο τραπέζι. Αυτή είναι η πρωτοβουλιακή πολιτική. Μας, κύριε Σιζόπουλε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ούτε και προείδεσμος. Το δεύτερο, η κυβερνητική πλευρά σήμερα θέλει να επιβεβαιωθεί με τα όσα κάνει και για τις προβλέψεις που θα έχει και τα υπόλοιπα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι στιγμής έχει διαψευστεί κατά επανάληψη στις προβλέψεις της. Ακόμα και η κινητικότητα που παρατηρείται σήμερα τη διαψεύδει. Να υπενθυμίσουμε τι έλεγαν προηγουμένως επί σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν είναι στο μακρινό παρελθόν, είναι πολύ πρόσφατο. Ότι δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ότι πρέπει να τοποθετούμε για να κλείσει. Τώρα σχολιάζουμε την κυβέρνηση, κύριε Σιζόπουλο. Βεβαίως την κυβέρνηση σχολιάζουμε. Συγγνώμη, δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε που έκανε τις δηλώσεις αυτές. Δεν είναι οι κυβερνητικοί παράγοντες που έκανε αυτές τις δηλώσεις. Ποιος έκανε, εγώ δεν έκανα τις δηλώσεις αυτές. Τι θέλετε να τα βάψουμε μαύρα προσπάθεια. Όχι, δεν θα τα βάψουμε. Είναι ακριβώς. Εάν συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα, να κάτσουμε να δούμε πώς θα το λύσουμε. Είναι περιφραστικά και διαδικαστικά όλα αυτά που λέτε, κύριε Σιζόπουλο. Επί της ουσίας να δούμε τώρα τι κάνουμε. Δεν διαφωνούμε, κύριε Σουφουκλέο. Είναι δύο πράγματα τα οποία όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφέστατα. Το πρώτο είναι ότι δεν τηρείτε τις δεσμεύσεις σας και τις υποσχέσεις σας. Κατ' επανάληψη, είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους 6 μήνες που παραβιάζετε τη δέσμευσή σας για συλλογικότητα. Κύριε Σουφουκλέο, τι ουσίας τι έχετε να μας πείτε.
Συγγνώμη. Επί της ουσίας να σχολιάσουν. Έχουν γίνει πράγματα στον Κυπριακό τον τελευταίο καιρό. Θα το συζητήσουμε. Και έχουν γίνει πράγματα κατά τη δική μας την άποψη προς τη σωστή κατεύθυνση. Εσείς μου βάζετε το διαδικαστικό. Δεν βάζουμε καθόλου διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικά αυτά τα οποία λέμε. Κύριε Σαμοκλέωση, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα, αν θέλει, να προχωρήσει από μόνη της, να βάλει τις πρωτοβουλίες της και να κάνει τις επιλογές της. Σωστό. Από την ώρα, και είναι υπεύθυνη. Εμείς δεν είμαστε δεσμοφύλακες της κυβέρνησης. Από την ώρα όμως που εξαγγέλνει συλλογικότητα στη διαχείριση του Κυπριακού, εμείς απαιτούμε να την τηρήσει. Διαπιστώνουμε ότι αυτή τη συλλογικότητα την έχει παραβιάσει τρεις φορές σε σημαντικά ζητήματα. Κύριε Σαμοκλέωση, διαμαρτύρεστε. Για τη συμφωνία με τους διαπραγματευτές. Δεν διαμαρτυρόμαστε για συμφωνία, διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο χειρισμού από πλευράς της κυβέρνησης. Επί της ουσίας έχετε διαφωνίες, αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως έχουμε και επί της ουσίας, είπαμε κατά επανάληψη, γιατί δεν ακούτε τις διαφωνίες μας επί της ουσίας. Σήμερα δεν τις έχω ακούσει πάντως. Σήμερα δεν τις έχω ακούσει. Δεν ακούσατε τις διαφωνίες μας. Ρωτάτε τι θα συζητήσει ο Τουρκοκύπριος για να διαπραγματευτεί στην Ελλάδα. Δεν είπαμε ότι στην ουσία αποβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν συζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία στο διάλογο. Δεν είπαμε ότι εξισώνει την Ελλάδα μαζί με την Τουρκία που δεν έχουν καμία σχέση. Αυτά τα έχουμε πει κατά επανάληψη. Δεν είπαμε ότι αυτή ήταν πρόταση της Τουρκίας από το 1963 και την Ελλάδα. Δεν συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στο διάλογο αυτό, κύριε Σουφέρη. Ένας λόγος παραπάνω. Αυτό είναι αρνητικό. Διαχρονικά δεν συμφωνεί. Μπορεί να συμφωνούμε, αλλά διαχρονικά δεν συμμετέχει. Δεν θα το λύσουμε. Ναι, κύριε Σοφρέωση, αν θέλετε, κάνετε μια δοκιμή. Να ζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης να επισκεφθεί την Άγκυρα και να έχει συναντήσεις. Της κυβέρνησης, όχι της ελληνοκυπριακής. Ναι. Της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι. Ναι, ναι. Να έχει συζητήσεις με τον κύριο Ερντογάν και με τον κύριο Γιούλ να δούμε αν θα τον αποδεχτούν όπως τον αποδέχτηκαν το 2005. Δεν θα τον αποδεχτούν. Και μετά. Άμπρακο. Και μετά. Χαίρο πολύ, ευχαριστώ και πολύ. Μετά. Είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όπως σας άφησα να ολοκληρώσετε εσείς. Είναι ακριβώς απόδειξη ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό το οποίο κάναμε, τη δώσαμε άλοθη. Τη δώσαμε διαφυγή. Την ώρα που ο διεθνής παράγοντας και οι περιφερειακές εξελίξεις ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλειών για να στριμώξουμε την Τουρκία και να ασκήσουμε πιέσεις για να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός ενδεχόμενος διάλογος για επίτευξη λύση του Κυπριακού, την ίδια στιγμή εμείς δίνουμε διέξοδο διαφυγή στην Τουρκία με αυτές τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Είναι μα η διαφυγή θα ήταν να συζητήσουμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία με την Τουρκική Δημοκρατία. Είναι ακριβώς γι' αυτό τον λόγο που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον και το νέο ενεργειακό περιβάλλον όπως διαμορφώνει στην περιοχή. Υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις στάσεων και συμπεριφορών δυνάμεων που μπορούν να έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό. Γι' αυτό ακριβώς το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνδιαμόρφωση στρατηγικής και τακτικής από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας με κύριο ακριβώς στόχο να ασκήσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές πιέσεις προς την Τουρκία για να καμφθεί η διαλαξία της και να έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να ανοίξει μια προοπτική βιώσιμης και δίκαιης λύσης. Καλώς κύριε Σουζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδόπουλε, με βοηθάτε πολύ, αν είστε σύντομος. Θα προσπαθήσω, κύριε Παπαδόπουλε. Συμφωνώ ότι πρέπει να βγούμε στην επίθεση σε εισαγωγικά με μια σωστή προετοιμασία, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού πάνω σε μια σωστή βάση. Γιατί αν είναι λαθασμένη η διαδικασία, θα έχουμε μια λαθασμένη κατάληξη, λαθασμένη λύση στο τέλος. Είναι αυτό ακριβώς το λόγο που οφείλουμε να καταθέτουμε τους δικούς μας προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακριβώς, να ενισχύσουμε μάλλον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την προετοιμασία. Και οφείλουμε να ερωτήσουμε, για παράδειγμα, ο κύριος Έρογλου είχε φύγει από τις διαπραγματεύσεις τότε όταν αναλάβαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν κάτω από κατηγορία, κάτω από πίεση και τώρα ξεκινάμε μια περίεργη διαδικασία. Αποενοχοποιούμε σε εισαγωγικά τον κύριο Νερούλου. Ζητάω ο ίδιος αυτή τη στιγμή να του πούμε εμείς κατά πόσο αντεχόμαστε τον Γκάγκαρα Φοντάουνερ. Και είμαστε εμείς κάτω από πίεση. Και ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι αφίβολο κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική με όλους τους κινδύνους που έχω αναφέρει προηγουμένως. Και σημειώστε, το 2014 είναι χρονιά εκλογών στην Τουρκία. Και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται όταν έχει εκλογές στην Τουρκία. Γίνεται περισσότερο αδιάλακτη, άγαμπτη, γίνεται πιο αυστηρή ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες υποχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επομένως, είναι επάνανγκες η προετοιμασία μας να είσαι σωστή, αλλά και οι κινήσεις μας να είναι σωστές. Γιατί, κύριε Ποταμίδη, εάν ξεκινήσουμε μια λαθασμένη στρατηγική, για παράδειγμα, ότι θα πάμε τάχατες. Και δεν λέω ότι αυτό θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ότι θα πάμε να βελτιώσουμε, για παράδειγμα, τον Γκάγκαρα Φοντάουνερ, αυτή η προσπάθεια θα αποτύχει.
δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί ή να βελτιωθεί το έγγραφο Ντάουνερ, επειδή η άλλη πλευρά θεωρεί ότι είναι ισορροπημένο, οι διαμεσολαβητές θεωρούν ότι είναι ισορροπημένο. Για κάθε αλλαγή που θα επιζητούμε εμείς θα πρέπει να δίνουμε αντάλλαγμα. Νέα βάση είναι που χρειαζόμαστε και εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τηρήσει αυτήν την προεκλογική δέσμευση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανού. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία όντως συμφωνούμε, αλλά στην πορεία να τα ερμηνεύσουμε αυτά αρχίζουν οι διαφωνίες. Εγώ θα διατυπώσω τη θέση του ΑΕΚΕΛ αναφορικά με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί το εσωτερικό μέτωπο για να είναι βοηθητικό στη δική μας την πλευρά για να μπορέσουμε να έχουμε λύση, χωρίς αυτό να εξαφανίζει τις διαφωνίες, τις διαφορές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση λύσης του Κυπριακού, η οποία υπάρχει σε ομόφωνο ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου που είναι του Σεπτεμβρίου του 2009 και πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να είναι παθητική στις προσπάθειες επίλυσης. Γιατί η Τουρκία βολεύεται και με την παρέλαση του χρόνου και ενισχύει τα κατοχικά τετελεσμένα επί του εδάφους. Άρα αυτό που θα πρέπει να δούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα στα πλαίσια της καλής προετοιμασίας είναι πρώτον ότι η διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν θεωρούμε ότι αλλάζει ο διακοινωτικός διάλογος, έστω και με το νέο διαπραγματευτικό στοιχείο, ανεξαρτήτως των όποιων παρατηρήσεων έχουμε ή όλες οι πολιτικές δυνάμεις μπορεί να έχουν, αντιμετωπίζοντας και τους όποιους κινδύνους. Από την άλλη, θα πρέπει να είναι σαφής η θέση μας ότι δεν αποδεχόμαστε τετραμερή διάσκεψη σε καμία περίπτωση και ότι η επίλυση των διεθνών πτυχών του Κυπριακού θα είναι η διεθνής διάσκεψη που θα είναι υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή διάσκεψη εκεί. Σε ό,τι αφορά στην ουσία, έχω πει προηγουμένως στις θέσεις μου, λόγω χρόνου δεν θέλω να τις επαναλάβω, αλλά θέλω να πω το εξής αναφορικά με την αξιοποίηση του διεθνούς παράγοντα και των διαφόρων δυνατοτήτων που υπάρχουν ανέκα των εξελίξεων στην περιοχή μας που έχουν να κάνουν τόσο με την ενέργεια, έχουν να κάνουν και με πολιτικές και άλλες συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό στη δική μας την πλευρά να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συλλογικά να συμμετέχουν στη διαχείριση του Κυπριακού, γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει μια ισορροπία που είναι απαραίτητη, έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν προθέσεις και προθέσεις. Είναι θετικό να έχει ενδιαφέρον η αμερικανική πλευρά, για παράδειγμα, για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτό το ενδιαφέρον να κινείται προς την ωστή κατεύθυνση, δηλαδή της εφαρμογής των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να μην πάμε τελικά στην λογική της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Τουρκίας και τελικά να χάνει ο Κυπριακός λαός. Συμφωνώ ότι στην πολιτική χρειάζεται να βρίσκουμε και κίνητρα, χρειάζεται να βρίσκουμε και συμφέροντα και ασφαλώς το Κυπριακό θα είναι, εάν ακόμα και με μια σωστή λύση στο Κυπριακό, μια κατάσταση νίκης για όλους. Αλλά σε αυτή την κατάσταση να μην χάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και ασφαλώς ο λαός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να είναι δημιουργικό. Εκεί που έχει διαφορετική άποψη, με δημιουργικό τρόπο θα διατυπώνει την άποψή του. Αλλά έχουμε την υποχρέωση να εργαστούμε με υπευθυνότητα όλοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος. Κύριε Ζωμοκλέος, σε ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν οι προβληματισμοί και οι προτάσεις που γίνονται από όλες τις πλευρές είναι ευθέως δεκτοί. Φτάνει να μην είναι απαξιωτική και φτάνει να μην είναι μηδενιστική. Σκοπός κανενός δεν είναι ούτε να ωρεοποιήσει, ούτε να μηδενίσει και να δαιμονοποιήσει την κατάσταση. Σκοπός μας όλων πρέπει να είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που να δημιουργούν τις προϋποθέσεις στο υπόβαθρο για να μπορούμε να προχωρήσουμε επί της ουσίας στο Κυπριακό. Και να έχει δίκιο ο κ. Παπαδόπουλος, χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία γι' αυτό. Και χρειάζεται, τα έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας, τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Υπάρχει όμως και η ανάγκη να αναγκάζουμε την Τουρκία να τοποθετείται, να αναγκάζουμε την Τουρκία να απαντά σε δικές μας πρωτοβουλίες, να στρέφουμε το διεθνές ενδιαφέρον προς την πλευρά της Τουρκίας για την κατοχή, την παρουσία ξένων στρατευμάτων, επίκων και ούτω καθεξής, παρά στην πλευρά τη δική μας για την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Διότι δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό ως ελληνική κυπριακή πλευρά. Να πρέπει να απαντούμε εμείς το θύμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, γιατί είναι απομονωμένοι Τουρκοκύπροι.
με τις δικές μας τις πρωτοβουλίες, αυτό ερχόμαστε να τα αντιστρέψουμε. Πρέπει να απαντήσει η Τουρκία, γιατί για 40 χρόνια τόσα κρατά την αμόχωστο μια νεκρή πόλη. Πρέπει να απαντήσει η Τουρκία τι πράγματι επιδιώκει η ίδια στο Κυπριακό. Μάλιστα. Κύριε Σοφοκλέος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στεφάνου, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σιζόπουλο στην Λεμεσό.